προχωρήσουμε στην άλλη βράδευση. Πολεμιστής από τη φυλή του έδωσε πολλές μάχες μέσα και έξω από τα γήπεδα με μοναδικό σκοπό να επανέλθει ο Απόλλωνας εκεί που του ανήκει. Εκλεκτό μέλος της οικογένειας του Αριστοτέλη είναι ο Γιάννης Λουιζίδης, Γενικός Αρχηγός του Απόλλωνα από το 2010 μέχρι το 2014. Παρακαλείτε ο κύριος Λουιζίδης για την βράβευση του κυρίου Λουιζίδη. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτών της Θεσσαλονίκης, τον Απόστολο τον Τάβελα, να απονείμει μια πλακέτα τιμητική. Κύριε Τάβελα. Καλησπέρα και από μένα. Προτού αναφερθώ στον Γιάννη τον Λουιζίδη και τον Αγγελέα τον Καραλαμπίδη, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Νίκο τον Σημειονίδη για τη δουλειά που κάνει ο Αριστοτέλης και στις ακαδημίες και στο αριστοτελικό ποδόσφαιρο εδώ και 60 χρόνια. Εγώ, προτού γίνω Καλαμαριώτης, ήμουν παιδί των δυτικών συνοικιών. Όταν πηγαίναμε Καλαμαριά να παίξουμε αγώνες, πηγαίναμε στο γήπεδο του Αριστοτέλη. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς ξέρουμε τον Αριστοτέλη από Καλαμαριά, εκτός από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Αριστοτέλη για την τιμητική διάκριση. Πέρυσι το καλοκαίρι δεν ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στον Αγγελέα τον Καραλαμπίδη και τον Γιάννη τον Λουιζίδη για την περίοδο που η ομάδα από τα Αλόνια πήγε στα Σαλόνια, ότι ήταν μόνοι τους. Δεν τους βοήθησε κανένας, μα κανένας, και είναι προς τιμήν τους που φέρνουν την ομάδα πριν τη Super League. Και επίσης θα ήθελα, σαν Καλαμαριώτης βασικά, γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήδη είμαι στην Καλαμαριά, να ευχηθώ τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Super League κάποια χρονική στιγμή, γιατί φτάσαμε στο σημείο να είναι κάτι χωριά στην Αλφαθνική και να μην είναι ομάδες με ιστορία που έχουν δοξάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ.